Λοιπόν, καπάκι, δεύτερο μέρος. Από κουλούρα, σύρμα. Αυτό τώρα πρέπει να έχει ή 2,5-3 χιλιοστά οπί. Από σύρμα, 2,5-3 χιλιοστά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κόβουμε μικρές λωρίδες. Πού είναι, φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται. Λοιπόν. Και τους βάζουμε από μέσα. Διαστάσεις τώρα. Η τρύπα είναι 9,5-10 πόντους. Οπότε ένα και ένα 11,5-12 πόντους είναι το σειρματάκι. Η σιτούλα επί 5 πόντους, 5-6 πόντους ύψος, χοντρικά. Λίγο αέρα γύρω γύρω για να μπορούν να μπουν τα δίχαλα του καρφωτικού. Και καρφώνουμε. Το ίδιο. Όσα δεν μπήκανε καλά. Τα κόλλα που κόλλανε με το σφυράκι. Το ίδιο και από εδώ. Ουσιαστικά έτσι τελειώνει και η κατασκευή από το καπάκι. Το μόνο που μένει είναι να περαστεί εσωτερικά με λινέλαιο. Εγώ από την έξω μεριά δοκιμάζω πρώτη φορά λάδι τικ. Το λάδι τικ λένε ότι είναι για ναυτιλιακή χρήση, είναι διάφανο, οπότε ό,τι ατέλειες έχει το ξύλο σας φαίνεται, όπως εδώ. Βέβαια αυτά τα ξύλα εγώ τα βρήκα έξω, είναι από παλέτες. Τα βρήκα, τα έφερα σπίτι, τα άκοψα και βγάλα τζάβα καπάκια, μόνο λαμαρίνα κόστησε και το σίγμα βέβαια. Τώρα, το λάδι τικ
λέει ναυτιλιακές εφαρμογές και ιδανικό για έπιπλα κύπλου. Περιέχει κερί μέλισσες, λέει, και δεν περιέχει, δεν ξέρω αν μου μπορεί να εστιάσει, δεν περιέχει βιοκτώνα. Αυτό είναι 1 λίτρο και έχει 7 ευρώ. 1 λίτρο, όχι 7,5, 750, 1 λίτρο. ml συν 100 ml δώρο. Και έτσι τελειώνει η κατασκευή από τα καπάκια. Εκείνα τα έχω τελειώσει με τις εσωτερικές σίτες. Μένουν αυτά εδώ. Και έχω κι άλλο ξύλο να κόψω. Για να κάνω καμιά σαρανταριά. Ευχαριστώ. Τα λέμε.